Καλημέρα. I just want to say Συγχαρητήρια to everybody who is involved in this incredibly important project. Greece is redrawing the energy map of southeastern Europe, and the FSRU in Alexandroupoli, combined with the TAP pipeline, the IGB pipeline, the Skavala underground gas storage, are all critical elements of that. I'm very proud that American companies are playing a prominent role in this regard, including the American Investment Fund, which BlackRock, which is part of the GasLog consortium. I'm very confident that this project is now going to be executed on time by the end of 2023. Πραγματικά είναι μια τεράστια επιτυχία. Όλοι οι πρωθυπουργοί της περιοχής μας ήταν παρόντες. Ένα έργο που σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης που όλοι γνωρίζουμε και το οποίο εκπέμπει θετικά μηνύματα συνεργασίας και θα έλεγα τροφοδοσία σε αέριο, σε φυσικό αέριο που τόσο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια αυτήν την δύσκολη περίοδο. Δείξαμε ακόμη για μία φορά ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί, ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες. Ο αγωγός που θα συνδέσει τον τερματικό αυτό σταθμό και γενικότερα την χώρα μας με την Βουλγαρία, αλλά και στο μέλλον με τη Ρουμανία, με την Βόρεια Μακεδονία και με τη Σερβία, είναι αυτή τη στιγμή σε πλήρη ανάπτυξη. Είμαι εξαιρετικά περήφανος που η κυβέρνησή μας συνέβαλε καθοριστικά στο να φτιαχτεί ο σταθμός FSRU στην Αλεξανδρούπολη, έργο το οποίο και πριν ήταν σημαντικό, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες γίνεται έργο στρατηγικής σημασίας για όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα γίνεται μεγάλος παίκτης ως ενεργειακός κόμβος στη κρισιμότητα στιγμή της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η Αλεξανδρούπολη, ο Εύρος και η Θράκη από χώρος εκτέλεσης, από περιοχή εκτέλεσης, δυσμενούς μετάθεσης ή εκτέλεσης της θητείας, της στρατιωτικής, μετατρέπεται σε επίκεντρο επιχειρηματικών και ενεργειακών εξελίξεων, όχι μόνο για την περιοχή μας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτήν την ιστορική εξέλιξη και την μετεξέλιξη σε πρωτοποριακό και κέντρο πάνω στα θέματα της ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα και της ενέργειας. Όπως είναι μια, θεωρώ, πραγματικά μεγάλη μέρα και για την Αλεξανδρούπολη και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η συμβολική αυτή ανακοίνωση έναρξης κατασκευής της πρωτής μονάδας του αερίου, του υγροποιημένου αερίου που θα αεροποιείται, ουσιαστικά έτσι δημιουργείται ένας νέος δρόμος, μια νέα πύλη εισόδου αερίου που θα συμβάλλει τόσο στην ενεργειακή υπάρκεια της χώρας, όσο θα βοηθήσει να υπάρχει φυσικό αέριο, ενώ που θα διατεθεί και σε γειτονικές χώρες, αλλά και στην των Βαλκανίων, στους γείτονές μας εννοώ, στους βόρειους γείτονές μας, αλλά και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι και αυτή η αποθήκη, μαζί και με τον αγωγό TAP που έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά και τον αγωγό IGB Ελλάδας-Βουλγαρίας, η περιοχή μας, η πόλη και ευρύτερα η περιοχή μας, καθίσταται ένας ενεργειακός κόμβος, ένα ενεργειακό πέρασμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή θωράκιση της χώρας μας, ενώ αλλά και θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο γεωπολιτικά την περιοχή μας. Η σημερινή 3 Μαΐου 2022, κομμάτι της ιστορίας πλέον για τις μεγάλες ηγετικές παρουσίες που ήταν εδώ στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου έστω και συμβολικά να ξεκινήσει, να γίνει η έναρξη, να υπάρξει αφετηρία για τον LNG, όχι μονάχα της Αλεξανδρούπολης, όχι μονάχα των Βαλκανίων, αλλά της Ευρώπης ολόκληρης, όπως από τα χείλη πολλών πρωθυπουργών αλλά και του Προέδρου, μέσα πολλές φορές επαναλήφθηκε. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς, γιατί ήταν σε συνέχεια και άλλων δύο επίσημων πρώτων εγγενείων που είχαμε σήμερα. Εγκαινιάσαμε και την μονάδα επεξεργασίας απορρίτων. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που αναδεικνύει το γεωστρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης και βέβαια ο FSRU
ο αγωγός εκροπημένου φυσικού αερίου και ο σταθμός που θα δημιουργηθεί δεν είναι μόνο η εξέλιξη που αναβαθμίζει το ρόλο. Είναι το λιμάνι που βρισκόμαστε αυτή την ώρα, το οποίο όπως γνωρίζετε αξιοποιείται με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, με την ηλεκτροκίνηση δηλαδή Αλεξανδρούπολης ελληνοβουλγαρικών συνόρων και συγχρόνως με τους οδικούς άξονες. Όλα αυτά συνδυαστικά αποτελούν ένα σημείο αναφοράς που επί της ουσίας εκτοξεύουν πιστεύω την περιοχή.